Ο Στέφανο Κασελάκη, το ρεύνη, σε για άλλη μια φορά από την Αμερική. Στα τέλη Οκτωβρίου, είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να διαγράψει τρία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σήμερα έγινε γνωστό πω προετοιμάζει ταξίδι. Προετοιμάζει η πρώτη συνεδρία τη κοινοβουλευτική ομάδα για τη νέα χρονιά να γίνει όχι στην Αθήνα, αλλά στι Πέτσε, όπου διατηρεί εξοχική κατοικία από τι 19 ω 21 Ιανουαρίου. Πρόθεση η οποία, όπω θα δούμε, προκαλεί ήδη αναταραχή στο κόμμα. Έστηση αλλά και αντιδράσεις προκαλεί το κάλεσμα του Στέφανου Κασελάκη στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για τριήμερο εργασία στις Πέτσες από τις 19 έως τις 21 Ιανουαρίου. Η πρόσκληση έσταλει μέσω mail από τη Θεοδόρα Τζάκρη και περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες με τις οποίες οι βουλευτές καλούνται να παρουσιάσουν τις νομοθετικές προτάσεις τους σε PowerPoint. Η μέγιστη διάρκεια της παρουσίας σε όλων αυτών των στοιχείων σε μορφή PowerPoint δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 λεπτά, με εξαίρεση αυτή του τομέα οικονομικών που μπορεί να διαρκέσει ω 60 λεπτά. Συνιστάται ο απολογισμός του έργου να μην υπερβαίνει τα 10 λεπτά και ο υπόλοιπος χρόνος να αφορά τον προγραμματισμό των δράσεων για το επόμενο εξάμεινο και την κατάθεση νομοθετικών παρεμβάσεων. Η ιδιαίτερη για τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα πρόσκληση δεν είχε σε καλά σε όλους τους βουλευτές. Yes. Άμεση και σε σκληρή γλώσσα ήταν η απάντηση της Έλενα Ακρίτα. Μια διευκρίνηση παρακαλώ. Αυτό το mail φυρμάνει με το απαράδεκτο προστακτικό ύφο απευθύνεται σε Έλληνες βουλευτέ και διαριστερού κόμματο ι σε πρωτοετή τη σχολή σα στη φυλάκων. Οι αντιδράσει προκάλεσαν την παρέμβαση του Στέφανου Κασελάκη, ο οποίος με ανάρτησή του στο Facebook διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται για εκδρομή, αλλά για τριήμερο εργασία. Γνωρίζω ότι πολλά από αυτά που κάνω είναι ασυνήθιστα στην ελληνική πολιτική σκηνή. Θα είμαστε μαζί ένα ολόκληρο τριήμερο. Θα αναλύσει ο καθένα τι προτάσει του στον τομέα του και θα χαράξουμε την κοινή μα στρατηγική. Την ώρα που τα μέσα ενημέρωση τη προπαγάνδα μιλούν για εκδρομή, εμεί θα έχουμε ένα τριήμερο εργασία. Το Δικαίωμα του κάθε Προέδρου του κάθε κόμματο είναι να προσκαλεί τα μέλη τη κοινοβουλευτική του ομάδα όπου εκείνο πιστεύει να κάνουν τριήμερο. Οι λεπτομέρειε για το ταξίδι, όπω αναφέρεται στο επίμαχο email, θα σταλούν σύντομα στου βουλευτέ. Μέχρι τότε ο Αντώνη μαζί μα με περισσότερε πληροφορίε για αυτήν την όντω ασυνήθιστη κίνηση. Κασελάκι να συγκαλέσει την κοινοβουλευτική ομάδα σε έναν άλλο τόπο πέραν από α, την α, πρωτεύουσα και δει στον τόπο που διατηρεί το ψυχικό του στι Πέτσε. Τι περιλαμβάνει αυτό το προσκλητήριο, Αντώνη, πρώτα απ' όλα να. να το καταλάβουμε. Ναι. Παρασκευή μεσημέρι 19 του μήνα με Κυριακή μεσημέρι 19 του μήνα. Ουσιαστικά είναι δύο γεμάτε ημέρε. Από ό,τι μαθαίνουμε, οι βουλευτέ θα μείνουν σε ξενοδοχεία και μαθαίνουμε επίση ότι τα έξοδα τη διαμονή του θα τα αναλάβει ο ίδιο ο πρόεδρο, ο κύριο Κασελάκη. Είναι προφανέ ότι λόγω τη οικονομική δυσπραγία που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο δεν θέλει να περάσει όλα αυτά τα έξοδα στο ναι, Κόμμα. Αλλά αυτό δεν θα φέρει σε δύσκολη θέση κάποιους από τους βουλευτές. Θέλω να πω ότι είναι λογικό κάποιοι άνθρωποι λόγω αξιοπρέπειας να πούνε ότι «Ρε παιδί μου, δεν θέλουμε να μας καλύψεις τα έξοδα». Υπάρχουν... Δεν ξέρω. Επίσης, αν πάλι αυτό δεν γίνει, κάποιοι μπορεί να δυσκολεύονται να, να ανταποκριθούν. Ακριβώς και θέλει κάποιο σε δύσκολη θέση. Είναι και οι δύο πτυχέ και σίγουρα υπάρχει και ένα ευθυνδιασμό, θα το πούμε και πιο μετά, γιατί δεν το είχαν προγραμματίσει. Σίγουρα δεν ήταν ε, μέσα στα σχέδιά του τι πρώτε μέρε του χρόνου να βρεθούν εκεί και, ω ένδειξη καλή θέληση, ο Πρόεδρο προβαίνει σε αυτή την κίνηση. Θα φιλοξενηθούν και στο σπίτι του Πρόεδρου θα υπάρξει δείπνο, θα υπάρξει γεύμα και όπω πληροφορούμαστε, όλε οι διεργασίε τη κοινοβουλευτική ομάδα, αυτά που είδαμε στο βίντεο, οι παρουσιάσει, τα powerpoint θα γίνουν στο σπίτι του κυρίου Κασελάκη, έτσι ώστε να υπάρχει αυτό το προσωπικό στοιχείο που θέλει ο ίδιος να περάσει. Άρα οι συνειδητές της ομάδα ομάδα θα γίνουν στο σπίτι του. Στο σπίτι του, στο σπίτι ναι. Μάλιστα, ναι. μαζί με όλη την υπόλοιπη φιλοξενία. Ε, αντιδράσεις τώρα... Υπάρχουν. Ε, Όπω είπαμε, υπήρξε κάποιο ευφυνδιασμό. Γιατί ε, πληροφορούμαστε ότι ε, μόνο το Προεδρείο τη Κοινοβουλευτική Ομάδα γνώριζε κάποιε μέρε πριν τι ακριβώ θα συμβεί. Κάποιοι ευφυνθιάστηκαν. Υπήρχε βουλευτή που μα έλεγε, Θα δούμε από την άλλη εβδομάδα. Δεν έχουν συνηθίσει να εργάζονται με αυτόν <στονίκημα> τον τρόπο. Δεν το έχουν επεξεργαστεί κιόλα. Αυτό ακριβώ. Υπάρχει βεβαίω και η πλειοψηφία η οποία λέει ότι αυτό το team bonding που κάνουν πάρα πολλέ πολυεθνικέ εταιρείε μπορεί να λειτουργήσει εδώ μπορεί να λειτουργήσει στο και συνεπώ το βλέπουν πάρα πολύ θετικά. Ε, και πληροφορούμαστε επίση ότι τη ξεχωριστή πρόσκληση, όπω είναι φυσικό, έλαβε ο πρώην Πρωθυπουργό. Α, δεν έλαβε αυτό το mail. Όχι, γιατί αυτό ήταν ένα το... mail εργασία. Ο κύριο Τσίπρα έλαβε μια ειδική πρόσκληση για να παρακολουθήσει τι εργασίε βεβαίω και να συμμετέχει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Νομίζω θα δώσει κι άλλη τροφή αυτό το θέμα τι επόμενε ημέρε.